Αγαπητά μου παιδιά, σας καλωσορίζω και πάλι στο σημερινό μας βιντεομάθημα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συνεχίσουμε την προσέγγιση των ερωτήσεων και των απαντήσεων των τεθένων θεμάτων στο αντικείμενο της νεοελληνικής γλώσσας, στο οποίο και εξετάστηκαν οι μαθητές την προηγούμενη χρονιά για την εισαγωγή του στα πρότυπα γυμνάσια. Στα προηγούμενα μας βίντεο έχουμε ήδη επεξεργαστεί τις ερωτήσεις 1 έως 7. Σε αυτό συνεχίζουμε την ανάλυση μα με την ερώτηση 8. Απειλή. Η λέξη χρησιμεύει ω Α. Υποκείμενο στο ρήμα είναι. Β. Αντικείμενο στο ρήμα είναι. Γ. Κατηγορούμενο στο ρήμα είναι. Και Δ. Κατηγορούμενο στη λέξη εμπόριο. Για να μπορέσουμε να βρούμε ποια είναι η σωστή μας απάντηση, θα πρέπει να πάμε στο κείμενο και να βρούμε την πρόταση μέσα στην οποία βρίσκουμε τη λέξη απειλή, ώστε να κάνουμε την αντίστοιχη σύνταξη και να ανακαλύψουμε το συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού απειλή. Εντοπίζουμε λοιπόν τη λέξη απειλή στην παράγραφο 5 του κειμένου μας. Πάμε να διαβάσουμε την πρόταση. Μία σημαντική απειλή για αυτήν την ισορροπία είναι το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων. Και τώρα αγαπητά μου παιδιά θα πάμε να κάνουμε σύνταξη στην πρόταση που μόλις διαβάσαμε ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού απειλή. Πάμε λοιπόν. Το ρήμα λοιπόν της πρότασής μας είναι η λέξη «είναι» Γι' αυτό και έχουμε βάλει και το ρο από πάνω. Ρήμα λοιπόν είναι. Ποιο είναι το εμπόριο. Το ουσιαστικό λοιπόν εμπόριο είναι το υποκείμενο του ρήματο είναι. Τι είναι το εμπόριο. Απειλή. Η λέξη λοιπόν απειλή. Από τη στιγμή που απαντάει στην ερώτηση τι θα μπορούσε να είναι αντικείμενο στο ρήμα είναι. Ή και κατηγορούμενο. Πώς θα το καταλάβουμε. Εδώ λοιπόν παιδιά μου πρέπει να σκεφτούμε ότι το ρήμα είναι ανήκει στην κατηγορία των συνδετικών ρημάτων. Ο κανόνας μας λέει ότι όταν στην πρότασή μας υπάρχει συνδετικό ρήμα, τότε έχουμε και κατηγορούμενο. Επομένως, η λέξη απειλή είναι κατηγορούμενο. Και για να σκεφτούμε τώρα, πού θα λέγαμε ότι είναι κατηγορούμενο. Είναι κατηγορούμενο στο ρήμα είναι ή είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο, δηλαδή στη λέξη εμπόριο. Πάντα παιδιά μου τα κατηγορούμενα προσδιορίζουν ουσιαστικά και όχι ρήματα. Επομένως, η λέξη απειλή είναι κατηγορούμενο στο ουσιαστικό εμπόριο. Θυμόμαστε εδώ ότι τα αντικείμενα αναφέρονται στα ρήματα. Τα κατηγορούμενα αναφέρονται σε ουσιαστικά. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει τη σύνταξη της πρότασης, επιστρέφουμε στην ερώτηση 8 και επιλέγουμε όσο σωστή την απάντηση δέλτα. Η λέξη λοιπόν απειλή είναι κατηγορούμενο στη λέξη εμπόριο. Θυμίζω εδώ ότι επιλέξαμε το δέλτα καθώς στην πρότασή μας υπήρχε το συνδετικό ρήμα είναι. Όταν λοιπόν στην πρότασή μας υπάρχουν συνδετικά ρήματα υπάρχει και κατηγορούμενο. Αυτό είναι και ο λόγος που η λέξη απειλή είναι κατηγορούμενο. Επίσης θυμόμαστε ότι τα κατηγορούμενα προσδιορίζουν ουσιαστικά, γι' αυτό και η λέξη απειλή είναι κατηγορούμενο στη λέξη εμπόριο και όχι στο ρήμα της πρότασης το είναι.